Φίλοι, καλώς ήρθατε στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας εδώ στο Προμηθέας Πάρκ, όπου οι νομπελίστες θα αγωνιστούν κόντρα στους Lucky Stars για την Development League. Δύο παιχνίδια σήμερα για την Development League. Τόσο οι νομπελίστες που θα αντιμετωπίσουν τους Lucky Stars, δύο ομάδες οι οποίες βρίσκονται σε τροχιά play-off, βρίσκονται εντός της πρώτης οχτάδας και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα μας απασχολήσουν και στην πορεία της διοργάνωσης. Θα παίζουν μέχρι τον Ιούνιο. Πρόκειται για δύο αντιπάλους που έχουν δείξει εξαιρετικά δείγματα γραφής. Από την άλλη, το βράδυ θα δούμε την αναμέτρηση των Κλάφτα Λαμποράλ κόντρα στους Βλέικερς. Δύο ομάδες που έχουν χαράξει διαφορετική πορεία. Η πρωτοπόρος Κλάφτα Λαμποράλ κόντρα στους τελευταίους του Βλέικερς. Και μιας και μίλαγα για την Κλάφτα Λαμποράλ, οι νομπελίστες είναι η μοναδική ομάδα που έχουν νικήσει. Και μάλιστα την προηγούμενη αγωνιστική τους κόκκινους και τους έσπασαν το αίτητο. Παυλάκος κάτω από το καλάθι, ένα δυνατό τσεκάρισμα εκεί με το σώμα. Δεν υπάρχει κάποιο φάουλ, ο Ιορδανίδης 5 δευτερόλεπτα για να επιτεθεί. Θα βάλει στην πλάτη του τον προσωπικό του αντίπαλο. Καλή πάσα, η έξτρα πάσα για τον Χατζημιχάλη. Δεν πρόλαβαν το χρόνο. Η επίθεση είναι για τους Lucky Stars, καθώς οι νομπελίστες εξάντλησαν τα περιθώρια που είχαν το 24 για να εκδηλώσουν κάποια επίθεση. Έτσι λοιπόν η κατοχή θα περάσει στους γαλάζιους, με τον Κομνηνό να κατεβάζει την μπάλα. Κομνηνός, ο οποίος δίνει στη γωνία μία πάσα η οποία εκλάπει από τους παίχτες των νομπελίστες. Ροηλίδης για τον Ιορδανίδη. Ιορδανίδης περιμένει και θα πάει αντίθετα από το σκριν του Παυλάκου. Καλάθι και φάουλ. Μανώλης Ιορδανίδης. Πολύ ωραία η ατομική ενέργεια του πρώτου σκόρερ των νομπελίστες. Γενικά πρόκειται για έναν παίχτη ιδιαίτερα χαρισματικό. Θα βάλει και τη συμπληρωματική βολή. Ανοίγει λογαριασμό. Οι νομπελίστες που, όπως μας είπε νωρίτερα ο Μανώλης Ιορδανίδης, έχουν κάνει μηδαμινό σκάουτινγκ στους Lucky Stars, σε αντίθεση με τους Lucky Stars, οι οποίοι με τον Γιώργο Αγγελόπουλο στον πάγκο δεν θα μπορούσαν να μην έχουν κάνει σκάουτινγκ. Αμυντικό rebound εδώ από τον Θεολόγο Χατζημιχάλη που αφήνει στον Ιορδανίδη, ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα, θα την δώσει στον Χατζημιχάλη. Λάθος η πάσα του. Το κλέψιμο για να φύγουν στο ανοιχτό γήπεδο οι Lucky Stars. Ένα πάρα πολύ δύσκολο σούτ από τον Χρονόπουλο που δεν θα βρει το στόχο. Και τώρα ο Ιορδανίδης θέλει να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Η πάσα, ο Κριτζιώτης, έχω την εντύπωση ότι έβαλε και το πόδι του εκεί. Όπως και να έχει, η κατοχή είναι ξανά για τους νομπελίστες. 17 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Ροζ. Ροηλίδης που ήταν πάρα πολύ καλός στο τελευταίο παιχνίδι απέναντι στην Κλάφτα Λαμποράλ και βγήκε και MVP παρά το γεγονός που σημείωσε μόλις 2 πόντους. Ήταν όμως καταπληκτικός αμυντικά. Και επίθεση τώρα για τους Lucky Stars μετά το λάθος των νομπελίστες. Κομνηνός κρατάει την μπάλα. Η πάσα του εκεί που θα πιάσει την μπάλα και θα προσπαθήσει να δημιουργήσει κάποιο ρήγμα ο Χριστοδουλόπουλος. Έχουν επιστρέψει και οι δύο ψηλοί των Lucky Stars, ο Χριστοδουλόπουλος και ο Σιδηρόπουλος, δύο παίχτες που αμφότεροι είναι πάρα πολύ καλοί μας στο ζωγραφιστό και στο τελευταίο παιχνίδι που δεν αγωνίστηκαν. Ουσιαστικά θα λέγαμε ότι έλειψαν πάρα πολύ και οι Lucky Stars πολύ φυσιολογικά είχαν γνωρίσει την ήττα από την Μπαρσελόνα, η οποία η Ρίστο Εμπαρόδο βρίσκεται σε καταπληκτική κατάσταση και χθες νίκησε και τους με Cream Team με 72-60. Χατζημιχάλης πέρασε το floater, τελείωσε τη φάση. Αυτό το runner από τον Χατζημιχάλη, ο οποίος πέταξε την μπάλα από τον αριστερό αγκώνα και σκόραρε 2 πόντους. Η απάντηση δεν θα έρθει για τους Lucky Stars, αφού ο Κομνηνός είναι άστοχος και τώρα ο Ιορδανίδης θα κατεβάσει ξανά την μπάλα. Ιορδανίδης, ο οποίος θα δώσει τον Παυλάκο. Παυλάκος με υποψία βημάτων θα ρολάρει στο σώμα του αντιπάλου του. Την πρώτη του τη χάρισε, έχω την εντύπωση, ο διαιτητής. Τη δεύτερη δεν του τη χαρίζει. Έτσι λοιπόν υπάρχουν βήματα
Το σκορ είναι 5-0, 6-58. Για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Ποστάρει ο Χριστοδουλόπουλος και άλλο κλέψιμο. Οι νομπελίστες οι οποίοι έχουν μπει πολύ δυνατά στο μάτς και τώρα σκοράρουν ακόμα 2 πόντους με τον θεολόγο Χατζη Μιχάλη να τελειώνει τη φάση με το δεξί. Κακό ξεκίνημα για τους Lucky Stars και βλέπω άμεσα τον Γιώργο Αγγελόπουλο να ετοιμάζει αλλαγές. Μεταξύ άλλων θα βάλει και τον εαυτό του στο παρκέ. Τελικά θα μπουν όλοι. Και μάλιστα δεν θα καλέσει time out αλλά θα πάει να δείξει κάτι. Τελικά απλά έδωσε το πινακάκι του στον Καμπάση. Πέρασε ο Αξιώτης από την baseline. Φάουλ κερδίζει ο Κριτζιώτης. Οι Lucky Stars οι οποίοι υποφέρουν μέχρι στιγμή στο match. Επαναφορά από τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Περιμένει κάποιο συμπαίχτη να ξεμαρκαριστεί εδώ στον Μητρόπουλο. Μητρόπουλος περνάει χαμηλά στο Σιδηρόπουλο, ο οποίος είναι δύσκολα αντιμετωπίσιμος. Θα στοχίσει όμως. Και τώρα γρήγορα transition παιχνίδι. Lay-up με τον Παυλάκο, ο οποίος θα τελειώσει τη φάση με το αριστερό. Θα κάνει το σκορ 9-0. Και νομίζω ότι δεν θα αργήσουν να πάρουν και κάποιο time out οι Lucky Stars αν συνεχιστεί αυτή η εικόνα. Χριστοδουλόπουλος hand off με τον Αγγελόπουλο, μένει ψηλά για το screen, πηγαίνει αντίθετα από αυτό ο Αγγελόπουλος, μία πάσα μέτρια στο Χριστοδουλόπουλο, μακριά από το πεδίο δράση το ψηλός Μιλιτσόπουλος, 3-2 κανένα. Και τώρα θα έρθει το time out για τους Lucky Stars, οι οποίοι αγκομαχούν στην επίθεση και κινδυνεύουν από πολύ νωρίς να χάσουν την επαφή τους με το σκορ. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, μην φύγει κανείς. Έφυγε. Επιστροφή στο παιχνίδι μας εδώ στο Προμηθέας Park. Προβάδισμα 9 πόντων για τους νομπελίστες οι οποίοι έχουν μπει πολύ διαβασμένοι στο παιχνίδι. Οι Lucky Stars από την άλλη δεν έχουν καταφέρει να εκμεταλλευτούν κάποια από τα ατού τους και βρίσκονται πίσω με 9-0. Τώρα ο Ροηλίδης μια τρομερή έμπνευση. Ο Παυλάκος όμως δεν μπόρεσε να πιάσει την μπάλα. Εδώ ίσως και να υπήρχαν βήματα από τον Μιλιτσόπουλο. Μιλιτσόπουλος θα κρατήσει. Αλλάζουν τα μαρκαρίσματα και μένει με τον Χατζη Μιχάλη. Και τώρα ο Σιδηρόπουλος, ξανά ο Μιλιτσόπουλος. Θα στάρει για τρεις. Το σούτ ήταν, δεν μπήκε. Airball. Είχα την εντύπωση ότι μπήκε, αλλά τελικά ήταν airball. Από τη γωνία που είμαι δυσκολεύομαι να το καταλάβω. Δεν είναι καλά αυτά τα δημοσιογραφικά, μοιάζουν με της Ρήγας. Με του Ρήτα, συγγνώμη. Μέχρι την άλλη πλευρά ο Φουντόπουλος δεν θα τελειώσει τη φάση, αλλά θα πάρει ένα φάουλ. Δύο βολές για τον Φουντόπουλο. Ευκαιρία τώρα για τους Lucky Stars να πετύχουν τους πρώτους τους πόντους, ενώ οι νομπελίστες ετοιμάζουν μαζεμένες αλλαγές. Δεμέναγας, Βαλιανάτος. Yeah.
Ο Μημερίνης επίσης θα περάσει το παιχνίδι. Και ο Σταματόπουλος. Πρώτος πόντος μετά από 5,5 αγωνιστικά λεπτά για την ομάδα του Γιώργου Αγγελόπουλου. Έρχεται διαχειρός Φουντόπουλο από τη γραμμή. Έχει ακόμα μία. Θα στοχίσει, το rebound είναι από τον Σταματόπουλο. Και τώρα ο Βαλιανάτος κρατάει την μπάλα. Θα τη δώσει στον Ιορδανίδη που ήταν ο μοναδικός που έμεινε στο μάτς. Εκτέλεσε για τρεις. Όχι. Το rebound είναι επιθετικό από τον Δεμέναγα που θέλει να ρολάρει. Δύσκολο εγχείρημα στο χ. Ιορδανίδης είναι και εκεί. Ξανά Δεμέναγας. Μημερίνης ελεύθερος. Παίρνει το jump shoot. Airball. Και ο Αγγελόπουλος στο κατέβασμα. Αγγελόπουλος που ήταν από τους λίγους διακριθέντες στο μάζι με την Μπαρχελώνα. Μπάλα εδώ περνάει στο Σιδηρόπουλο. Η μπάλα είναι ξανά για τους Lucky Stars, οι οποίοι τη Μεγάλη Τρίτη έδωσαν και ένα φιλικό κόντρα στους Μίναριστ. Ιτήθηκαν, κέρδισαν συγγνώμη, με 53-49. Ευνηδιασμός με τον Βαλιανάτο που φτάνει μέχρι μέσα, αλλά το τελείωμά του δεν θα καταλήξει στο πλεκτό. Μητρόπουλος κατεβάζει γρήγορα την μπάλα και θα πάει απέναντι στον Ιορδανίδη. Προσπάθησε να τρυπήσει την άμυνα με υποψία φάουλ. Καθαρή άμυνα, λέει ο διαιτητής. Και τώρα ο Βαλιανάτος Μημερίνης περιμένει στήριγμα. Έχει βυθιστεί και ζητάει την μπάλα ο Σταματόπουλος. Θα την πάρει. Αλλά εκεί απέναντι στο Σιδηρόπουλο. Ούτε που κουνήθηκε ο Σιδηρόπουλος. Εκπληκτική άμυνα. Και ουσιαστικά εδώ θα λέγαμε ότι όλη την άμυνα την έπαιξε ο Σιδηρόπουλος, ο οποίος συνέχεια ύψωσε ένα τείχος μπροστά στον Ιορδανίδη. Και του λέει, αν είσαι ο Γκάλης, βάλ' το.